Λοιπόν, έχουμε τον προπονητή των Σπάρτα BC και τον Μακρύβη, τον Δημήτρη. Μας κάνεις μια δήλωση εδώ τον αγώνα, πώς ανατρέψατε το σκορ, ενώ ξεκινήσατε λίγο πιο χαμηλά. Εντάξει, ξεκινήσαμε πολύ χαλαρά σήμερα. Αυτός είναι ο Αποστόλης που είναι. Κοτρώνης. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο χαλαρά σήμερα. Εντάξει. Εμείς βασικά θέλαμε το παιχνίδι να το καθαρίσουμε από νωρίς. Το καταφέραμε, το καθαρίσουμε από την πρώτη περίοδο. Γιατί τρέξαμε λίγο, έβαλα ένα τρίποντο το σχήμα. Φύγει καλά εδώ και ο Δημήτρης, έβαλε τρία τρίποντα στο επόμενο και μας ξεκόλλησε. Και ήταν ευκαιρία σήμερα για να παίξουν όλα τα παιδιά. Γιατί δεν μας δίνεται γίνει και σε κάθε αγώνα η ευκαιρία αυτή να αγωνιστούν και οι 12 από τουλάχιστον 10-11 λεπτά ο καθένας. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε σοβαροί στο άλλο παιχνίδι, να κερδίσουμε την τρίτη παιχνίδι, να πάρουμε την πρώτη θέση στον όμιλο και μετά να δούμε τι θα κάνουμε στη δεύτερη φάση. Σήμερα τα παιδιά που προσπαθούσαν να γίνουν MVP της ομάδας ήταν ο Δημήτρης. Μπράβο. Οπότε σε αφήνω να σου πει ο Δημήτρης. Για πες Δημήτρη δύο λόγια και εμείς ευχαριστούμε. Μετά τη μεγάλη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής έπρεπε να κάνουμε ένα σοβαρό παιχνίδι για να δείξουμε ότι έχουμε δέσει, έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι και αυτό φάνηκε και από το αποτέλεσμα, έτσι. Όταν δείξαμε λίγο την άμυνά μας, ξεκολλήσαμε. Καλή συνέχεια σας, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ.